Για πολλού γιατρού και σχεδόν όλους του ασθενεί, δεν είναι ξεκάθαρο αν πρέπει να μετράμε την πίεση καθισμένη ή ξαπλωτή. Ευτυχώ, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια μελέτη που ξεκαθάρισε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να μετράμε την πίεση έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον κίνδυνο για παθήσει καρδιά. Η μελέτη ανακοινώθηκε πριν μερικέ μέρε σε επιστημονικό συνέδριο Υπέρταση και δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επίσημα σε περιοδικό, γι' αυτό δεν έχω συμπεριλάβει το σύνδεσμο τη μελέτη. Η μελέτη έγινε σε 11.000 άτομα και η παρακολούθηση ήταν για 25 με 28 χρόνια. Και ανάμεσα στου στόχου τη μελέτη ήταν να εξεταστεί αν η αυξημένη πίεση όταν κάποιο είναι καθισμένο ή όταν είναι ξαπλωμένο σχετίζεται ισχυρότερη με αυξημένη πιθανότητα εμφράγματο και καρδιοπάθεια στο μέλλον η μελέτη ακολούθησε τις σύγχρονες κατευθυντήρες οδηγίες που ορίζουν ως υπέρταση καταγραφή πίεσης μεγαλύτερη από 13 τη μεγάλη ή 8 τη μικρή. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήρες οδηγίες αν η μέτρηση της μεγάλης πίεσης είναι 13 και πάνω ή της μικρής 8 και πάνω τότε το άτομο πάσχει από υπέρταση. Οι ερευνητέ κατέγραψαν την πίεση των συμμετεχόντων και όταν ήταν καθιστή και όταν ήταν ξαπλωμένη. Στη συνέχεια, του παρακολούθησαν για αρκετά χρόνια για να δουν ποια από τι δύο καταγραφέ σχετιζόταν με εμφράγματα και καρδιοπάθεια στο μέλλον. Αντίθετα με αυτό που πιστεύουν πολλοί, ακόμα και οι γιατροί, η αρτηριακή πίεση όταν είμαστε καθισμένοι και όταν είμαστε ξαπλωμένοι είναι διαφορετική και η διαφορά, και η διαφορά δεν είναι ασήμαντη ούτε αμεληταία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που δεν είχαν υπέρταση όταν ήταν καθιστή, εμφάνιζαν υπέρταση όταν ήταν ξαπλωμένοι. Προφανώς όλοι όσοι έχουν υπέρταση καθιστή είχαν υπέρταση και ξαπλωμένοι. Παρόλα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με υπέρταση χανόταν, γιατί ενώ είχαν υπέρταση όταν ήταν ξαπλωμένοι, όταν ήταν καθιστή δεν είχαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς να ήταν εκτεθειμένοι σε πολύ σημαντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο γιατί τόσο οι ίδιοι όσο και οι γιατροί τους δεν συνειδητοποιούσαν τον κίνδυνο γιατί θεωρούσαν ότι δεν έχουν υπέρταση. Η μελέτη έδειξε ότι τα άτομα που είχαν υπέρταση όταν ήταν ξαπλωμένοι ενώ δεν είχαν υπέρταση όταν ήταν καθιστεί έχουν τον ίδιο κίνδυνο να εποστούν έμφραγμα και καρδιοπάθεια με τα άτομα που είχαν υπέρταση και ξαπλωμένη και καθιστή. Άρα το συμπέρασμα των ερευνητών αυτής της μελέτης είναι ότι η καταγραφή της πίεσης πρέπει να γίνεται και όταν κάποιος είναι εξαπλωμένος και να λαμβάνουμε αυτή τη μέτρηση σοβαρά υπόψη. Αν γίνει η καταγραφή της πίεσης όταν κάποιος είναι εξαπλωμένος και αυτή είναι αυξημένη, τότε το άτομο πρέπει να θεωρηθεί υπερτασικό, ακόμα και αν η πίεση είναι φυσιολογική όταν είναι καθιστός. Εφόσον φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται ότι σας ενδιαφέρει το θέμα της αρτηριακής πίεσης. Στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, μπορείτε να μάθετε ποιε στροφέ μειώνουν την αρτηριακή πίεση και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο σε άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον, με βοηθάτε πολύ. Ευχαριστώ.